και βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα από τα υψηλότερα βουνά της Χερσονήσου και βρίσκεται σε υψόμετρο 2.285 μέτρων. Το όρος Σινάφ είναι ιδιαίτερο μέρος. Ακριβώς εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεός εμφανίστηκε στον προφήτη Μωυσή μέσα στη φλεγωμένη και μη κυωμένη άθλεκτη βάτο. Στην κορυφή του όρου Σινά, ο Θεός έδωσε στο Μωυσή 10 εντολές γραμμένες σε πέτρινες πλάκες. Στην κορυφή του όρου βρίσκεται ο Ορθόδοξος Ναός της Αγίας Τριάδος. Στο βουνό κάθε βράδυ ανεβαίνουν από μερικές δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες προσκυνητές για να συναντήσουν μαζί το πρωινό φως. Η ειρήνη που υπάρχει ανάμεσα στους μοναχούς και τους ντόπιους Βεδουίνους έκανε το Σινά ένα σύμβολο ειρήνης μεταξύ ανθρώπων, διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Οι πρώτοι χριστιανοί ήρθαν στους πρόποδες του βουνού τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε εδώ ένα μοναστήρι που αργότερα αφιερώθηκε στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Κατερίνα. Περισσότεροι από 1000 άγιοι του όρου Σινά τιμώνται από την Εκκλησία. Το θεοβάδιστον όρος Σινά, όπως και το αγιώνυμο όρος του Άθο, από την αρχαιότητα προσελκύουν ασκητές που θέλουν να ζήσουν την πραγματική ερημική ζωή, να αφοσιωθούν στην ουερά προσευχή, στην ησυχία. Το Σινά συνδέεται με αόρατους πνευματικούς δεσμούς με το Άγιο Όρος. Για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επεισόδιο 3. Ο αναχωρητής του Σινά. Αυτή η σειρά ταινιών είναι το αποτέλεσμα του διακονήματος και της υπακοής του Ηγουμένου Κυπριανού στον Αγιορείτη Γέροντα Ευθύμιο, ο οποίος πρότεινε να κινηματογραφήσουμε το βίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου που γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Ισάκ. Ο συγγραφέας του βίου κοιμήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1998. Ο τάφος του είναι κοντά στην καλύβα του Ευθυμίου. Έχω πάει. Σε αυτήν την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον Γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του Γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη και θα δείτε μέρη όπου έζησε. Ο δρόμος μας περνάει μέσα από την έρημο του Σινά προς το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, όπου ο Γέροντας Παΐσιος έζησε τη δεκαετία του 1960. Στην Αίγυπτο σήμερα τα πράγματα δεν είναι ήσυχα. Για να φτάσουμε στο μοναστήρι πρέπει να περάσουμε από 14 σημεία ελέγχου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, ο ηγούμενος της Μονής, είπε: «Αν φτάσετε με ασφάλεια στο μοναστήρι, θα το θεωρήσω ένα μέγα έλεος του Θεού και ευλογία του Γέροντος Παϊσίου για τα γυρίσματα». Ιερομόναχος Ισάκ, βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Κεφάλαιο 8. Ερημίτης στο θεοβάδιστο όρος Σινά. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, ο Γέροντας πήγε στο όρος Σινά. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή αυτή, βρέχει πολύ αραιά. Την χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού, γιατί είχε 3,5 χρόνια να βρέξει. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο γέροντας τους είπε: «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ. «Όταν κάνω προσευχή για βροχή και βλέπω έστω και ένα σύννεφο στον ουρανό, ακόμα και να μην ρίξει βροχή, δοξάζω το Θεό που παρουσίασε έστω και ένα σύννεφο και με πειράζει η συνείδηση που υπάρχουν μέσα μου πολλά πνευματικά σύννεφα, τα οποία διώχνουν τα σύννεφα του Θεού. Αν ταπεινά ζητούμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Η προσευχή του ταπεινού μαζεύει σύννεφα όταν είναι ανομπρία. Και πάντα να ευχόμαστε η βροχή που θα ρίξει ο Θεός να έχει και πνευματική ενέργεια, να σβήνει την πνευματική πυρκαγιά που έβαλε ο κακός διάβολος στον κόσμο και καίει ψυχές».
τον πατέρα πάει στην ηλικία, ήταν περίπου 9 χρόνια. Μεγαλύτερο ο περπατητής, εγώ ήμουν τότε 26-27 όταν ήρθε, 27 και κάτι, και εκείνος ήταν 36. Βέβαια, εμείς ξέραμε ότι ήταν ένας καλός μοναχός και ένας συνεπής μοναχός, ακρίβως. Γι' αυτό όταν ήρθε εδώ, ναι, μεν τον είχαμε, τον ζητάγαμε συμβουλές, λίγοι μοναχοί ήμασταν. Και μας έδινε, δεν είχαμε, οι περισσότεροι δεν είχαμε τότε πολύ κατανόηση στα μοναχικά ζητήματα. Εγώ ήμουν λίγο άτακτος τότε, ήμουν λίγο ζωηρός ως μοναχός. Δηλαδή, για να καταλάβω τι εννοώ, έκανα πολλές δουλειές εδώ, εκεί, ασχολούμαι με τους ασθενείς και δεν είχα χρόνο για πολύ προσευχή. Και όλη τη μοναχή αρχίσαμε σιγά σιγά να βάζουμε μια σειρά μοναχική καλύτερη. Είχε ένα μικρό κελάκι, πολύ απομονωμένο, στον πύργο, εκεί που άλλοτε φυλάκιζαν τους εξορίστους του Σινά. Γρήγορα μάθαμε ότι ο Παΐσιος, μπαίνοντας το κελί του, απομάκρυνε αμέσως το στρώμα από το κρεβάτι του και έβγαλε την ηλεκτρική λάμπα που φώτιζε το χώρο. Και όποιος πήγαινε και το έφυγε τότε, δεν τους δεχόταν όλοι με αγάπη πολύ, τους αγκάλες πήγαιναν και νέοι άνθρωποι, έτσι ντυμένοι κάπως παράξενα τις εποχές μας, πούσαν σε σκουλαρίκια, πούσαν σε τα μοντά της κοτσίδης πράγμα. Αυτός δεν τους αγκάλιζε, τους φιλούσε και από τους πρώτους δεν τους σχέδιζε με το μέρος. Και τους έδινε τα όνοματα τους, που έκαλώσαν, δηλαδή το θεωρούσε ποινή του που τους αναπήσε τότε. Και από την πρώτη στιγμή τον κέρδισε τον άλλο, με το μέρος. Τότε διατέθηκε τα αξιώματα, ήταν ανοιχτός ο χαρίσματα και στο νερό ήταν πανέξυπνος. Απέθηκε τα αξιώματα, αν δεν ξέρασε να κάνει. Σε πήγε πολύ την ερωσύνη του και έτοιμος το αξιώματα, σε ερωσύνησα. Αν είναι στην πράξη, όχι την ερώτηση, αν στην πράξη πάνω. Και την ευάλει ένα γνήρος, ένα φως, σε ένα γύρο να μετάνει. Να ξανά να σβιέρονται να βάλουν τις χρόνια στην άσκηση και αντίθετα που είναι να βάλει μετάνοια στο μυαλό. Δεν βλέπω εγώ. Εδαφιές μετάνοιες. Μεγάλη δαφή. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα. Θα έπρεπε να τα αποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούσαν όλοι. Εγώ σαν μοναχός μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω και στην έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμιά λευκή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς, ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με